Κύριε Σταματάτε, πρέπει να μας λύσετε ένα ιστορικό μυστήριο. Ποια είναι η σχέση του Λόρδου Βίρονα με τον κύριο Παύλο Παπαδάτο? Τι θα φάνε άρθρο και δεν είναι προσωπική, διότι αφήστε και ο Λόρδος Βίρον από απόψε της εποχής της ζωής του Παύλου του Παπαδάτου. Η επιλεκτικότης είναι κοινή ότι ο μεν Λόρδος Βίρον ελθώνει στην Κεφαλονιά, το μεν σκάφος του το είχε παραπλέψει εις τον χώρο που έχει την επαγγή του ο κύριος Παπαδάτος, και το βράδυ μετεφέρε το πείμα του στα Μετεξάντα. Πού έγραφε τα πείματα του? Και στα Μετεξάντα, ναι. Αλλά και στον χώρο να τον ειδηχομένο. Δεν έχουν όλα αυτά από την παιδί, ούτε τεχνηρίωση. Είναι φετίζε. Και στην Κεφαλονιά έγραφε, ναι, και στο, ναι, Μεσονά. Να σας πω τώρα, μετά από αυτή την ιστορική αποκάλυψη μπορεί να πάρει τον τίτλο του ΣΕΡ. Ούτε είναι δικό μου θέμα. Μα εγώ κάποιος πρέπει να δώσει ένα τίτλο. Εγώ έχω απλώς μεταφέρω ιστορικά γεγονότα. Εκείνος ο οποίος μπορεί να το ρυθμίσει αυτό και να αποβαρθεί είναι ο φίλος αυτός μου κύριος Κασούλης, η αντικριμένος δικηγόρος και επέντη που ξέρει κανονικά. Το εφετείο θα αποφασίσει αν θα δοθεί ο τίτλος του ΣΕΡ στον κύριο Παπαδάτο. Να μην ειλικρινείς, η όλη συζήτηση διεξάγεται σε τόσο υψηλό επίπεδο που αδυνατό να παρακολουθήσω και πολύ περισσότερο να έχω γνώμη. Το δικαστήριο αποσύρεται.